Καλή χρονιά για να κάτσουμε από όλους μας. Το κύπελλο σίγουρα δεν είναι μια διοργάνωση που ενδιαφέρει την ομάδα του Απόλλωνα στη θέση που βρίσκεται και στον Γολγοθά που έχει ανέβει. Αλλά αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία για την άσχημη εμφάνιση που είχαμε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και με μια βαριά ήττα που ελπίζω να μην μας επηρεάσει, τουλάχιστον αυτό προσπάθησε να περάσω στα δωρητήρια στα παιδιά, ότι ένα παιχνίδι κυπέλλου να το ξεχάσουμε όσο να το θέλουμε. Δεν τίθεται θέμα αν ο Τρόφιντος κέρδισε δίκαια, απόλυτα, δίκαια κέρδισε. Και εμείς επικεντρωνόμαστε από σήμερα κιόλας στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Λάρισα, που είναι πολύ πολύ σημαντικό για το, για την προσπάθεια που πρέπει να κάνετε. Αυτά. Πάμε να ρωτήσεις. Σας ευχαριστώ για καλή χρονιά. Μια ερώτηση με δύο σχεδιαστικά. Ένα γόλο σχόλιο για τον τεγούτο του Θωμάτου Μαρτρίδη, σε όλο χρόνο που αγωνίστηκε. Και δεύτερο, αν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για τον τραυματισμό του Αγούστου. Το τεγούτο του Μαρτρίδη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κρυφθεί, γιατί δεν ήμασταν εμείς καλά σαν ομάδα στο δεύτερο μήχρονο. Δεν φτάσαμε πολύ εύκολα στην αντίπαλη περιοχή για να δούμε αν τις δυνατότητες του μας λύνει. Ελπίζω ότι και πιστεύω ότι θα βοηθήσει συνέχεια. Όσον αφορά τώρα το τραυματισμό του Ακώστα, ενδεχομένως να είναι ένα τράβηγμα. Η εκτίμηση όμως του ιατρικού τίμου θα γίνει εφόσον περάσουν 24 ώρες. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Ίσως αυτή η ήττα, έτσι όπως ήρθε, να αποτελεί ένα καλό μάθημα εν ώψη του πρωταθλήματος εννοώ. Γιατί η εικόνα του παιχνιδιού, αν μου επιτρέπετε, στο πρώτο ημίχρονο έχουμε ένα ισορροπημένο μάτς, γίνεται ένα, να το πω συσσαγωγικά, ανόητο πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απόλλων ξεκινάει καλά, ωστόσο μετά το δεύτερο γκολ. Κατάρρευση. Μάθημα. Σε εμάς δεν είναι κάθε παιχνίδι για μας, τουλάχιστον στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, δεν έχουμε την πολυτέλεια εμείς να κάνουμε ήττα και να το πάρουμε σαν μάθημα. Εμείς σε κάθε παιχνίδι του πρωταθλήματος θα πρέπει να διεκδικούμε βαθμό ή βαθμούς. Μακάρι να κάνουμε την πολυτέλεια, να κάνουμε ήττες εκτός προγράμματος και να μας γίνει ένα μάθημα για τη συνέχεια. Το σημερινό παιχνίδι νομίζω λίγο η ποιότητα του Ατρομήτου, λίγο η συμπεριφορά δική μας στο δεύτερο ημίχρονο έφερε αυτή τη βαριά ήττα. Επαναλαμβάνω όμως ότι καλό θα είναι, και αυτό είπα και μέσα, να το προσπεράσουμε και να συνεχίσουμε. Κούτς, χρόνια πολλά, καλύτερα για να πούμε. Με δεδομένο το πώς είναι η κατάσταση και η βαθμολογικά για τον Απόλλωνα, αλλά και πώς είναι το πρόγραμμα της επόμενης που παίζονται όλα. Έχουν αργήσει μεταγραφές. Καλό θα ήταν να τους είχα. Γιατί είχαμε μια περίοδο με διαπροπόνηση, με αρκετές μέρες προπόνησης. Το πρόβλημα είναι να βρεθούν οι παίχτες αυτοί που θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά. Και εκεί έχουμε επικεντρωθεί, διοίκηση και τεχνικό team, στο να έρθουν κάποιοι παίχτες που θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά. Άλλη ερώτηση, παιδί. Καθαρά αγωνιστικά. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν για τον Κονέ. Ήταν αναγκαία να καθυστερεί, δηλαδή υπήρχε φόνο σε. Και το λέω αυτό γιατί μου έδωσε σε αυτά τα μάτια ένα φυσικά χωριστικό ρόλο στην συμπεριφορά του Απόλλωνα και στην αμυντική του για τους δύο και αυτό. Στο ότι δεχτήκατε αγωνιστικά δηλαδή, πάνω στο παιχνίδι. Γιατί, πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Δημητριού, δεν είχα μια σχέση εικόνα του πρώτου και του πρώτου και πώς στήσατε την ομάδα με αυτή την δευτέρα. Πάρα πολλές φορές οι αλλαγές που κάνουμε δεν βγαίνουν έτσι όπως το σχεδιάζεις ή έτσι όπως το υπολογίζεις. Ο Κονέ, πριν από την αλλαγή, είχε ένα ψηλό τραυματισμό, αλλά γενικά η αλλαγή του δεν ήταν τόσο πολύ για τον τραυματισμό του,
Πόσο ότι ήθελα να δοκιμάσω και κάποια άλλα παιδιά σε κάποιες άλλες θέσεις. Τώρα δεν μας βγήκε. Ναι, δεν μας βγήκε. Coach, σήμερα καλύτερα πρώτα απ' όλα. Είδαμε σήμερα μια ομάδα η οποία με έναν παίκτη πέτυχε τρία θέματα και μια ομάδα η οποία με εξαίρεση λίγες φάσεις δεν έκανε κλασική ευκαιρία. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό να βρείτε τον παίκτη ο οποίος θα στείλει μπάλα στα δίχτυα ώστε να μπορέσει να ξεκλειδώσει η ομάδα στην προσπάθειά της να μείνει στην κατηγορία. Εκεί έχουμε επικεντρώσει όλο μας το ενδιαφέρον και όλη μας την προσπάθεια να βρούμε παίκτη που να πατάει την αντίπαλη περιοχή και να τη στέλνει και ξανά. Εύκολο δεν είναι. Το προσπαθούμε. Πιστεύω ότι θα το φέρουμε. Καλή ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ερώτηση.